Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης στην Ευρώπη όσον αφορά τις δυσκολίες πληρωμής του ενοικίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Περίπου το 26,1% δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις πληρωμές για τη στέγαση, γεγονός που βάζει τη χώρα μας στη χειρότερη θέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Και εδώ στην Καλαμάτα είναι στο Θεό. Η αλήθεια είναι. Είναι πανάκριβα όλα. Κάτω από 400 ευρώ ενοίκιο δεν βρίσκεις πλέον. Ο βασικότερος λόγος που οι Έλληνες δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενοικιό τους είναι η μεγάλη αύξηση των τιμών των ακινήτων σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς. Παρά την οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι ή αυξάνονται με μικρούς ρυθμούς, ενώ το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί σημαντικά. Εδώ είναι σίγουρα οι λογαριασμοί για το σπίτι. Μετά, ανάλογα τι ζωή κάνει ο καθένας, πόσο βγαίνει έξω, τι δραστηριότητες έχει. Στη Γαλλία, το 24,1% των πολιτών αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, ενώ στην Ισπανία το ποσοστό ανέρχεται στο 17,2%. Στον αντίποδα, χώρες όπως η Ρουμανία και η Σλοβακία καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά πολιτών που δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενοίκιο τους. Αυτά δεν υπάρχουν δουλειές. Αυτό κάποιοι άλλοι πρέπει να το κοιτάξουν. Όχι ο λαός. Να σας το πούν και οι μαθητές που πηγαίνουν και γιατί εγώ. Τώρα πήγα στα Γιάννηνα. Είναι πολύ ακριβά παντού σε όλη την Ελλάδα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω ανάγκη. Και το χάμπι που έχει πέσει λίγο πολύ, έχουμε όλοι από ένα σπίτι. Δεν μας δίνει μας. Και καλώς δεν μας δίνει. Σπίτι μπορεί να βρεις. Μπορεί να βρει ένα παλιό, μπορεί να βρει. Είναι βρέσκεις. Αλλά στο κέντρο της πόλης μπορεί να βρεις. Και στην Αθήνα, νομίζω, και σαν πέρα που είσαι εσύ. Τώρα μέσα στην Καλαμάτα, η Καλαμάτα είναι μια πόλη η οποία αναπτύσσεται. Η κατάσταση στην ελληνική αγορά ενοικίων παραμένει δύσκολη και οι προοπτικές για βελτίωση είναι περιορισμένες. Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των ακινήτων, η χαμηλή αύξηση των μισθών και η περιορισμένη πρόσβαση στα στεγαστικά δάνεια καθιστούν τη στέγαση μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά.